καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Καλησπέρα και από μένα, καλή μας φίλη, καλή εβδομάδα, νέα εβδομάδα, πολλές ειδήσεις, αλλά να ξεκινήσουμε βέβαια, όπως είπε και η Νίκη, με τις ευχές. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, έτσι να είναι όλοι πολύχρονοι και υγιείς. Είναι καλά. Από όλα είχε το Σαββατοκύριακο, θέματα έτσι λίγο περίεργα, δεν ξέρω Νίκη, στη σημερινή εποχή πραγματικά όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς. Να ξεκινήσουμε με το γεγονός του ξυλοδαρμού, ούτε λίγο ούτε πολύ, του κυρίου Μπουτάρη λοιπόν. Άγρια επίθεση από εξοργισμένο πλήθος δέχθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρη, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Το απόγευμα του Σαββάτου, ο κύριος Μπουτάρης βρέθηκε στις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποστολής της σημαίας στο Λευκό Πύργο, δέχθηκε επίθεση από παρευρισκόμενους πολίτες. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για την επίθεση σε βάρος του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρος Τσόγκας. Σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία του προς την Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Εκατερίνη Μάτση, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ζητεί τη διενέργεια έρευνας από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών τόσο για τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτούργους της επίθεσης. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στην επίθεση σε βάρος του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, δυστυχώς πολύ δυσάρεστο. Την τελευταία του πνοή άφησε ο δημοφιλής κωμικός και σατυρικός ηθοποιός Χάρη Κλίν. Ένα σπουδαίο ταλέντο, άφθαστος μίμος και κωμικός που έκανε εκατομμύρια Έλληνες και πολλές γενιές να δακρύσουν από τα γέλια. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη στη γενέτειρά του Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας σε ηλικία 78 ετών ο δημοφιλής κωμικός και σατυρικός ηθοποιός Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Χάρη Κλίν. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μετά το θάνατο του γιου του σκηνοθέτη Νίκου Τριανταφυλλίδη το 2016, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ήταν καθυλωμένος σε αναπηρικό μαξίδιο. Μια χαρισματική προσωπικότητα, ένα εκπληκτικό ταλέντο, άφταστος, μίμος και κωμικός που έκανε εκατομμύρια Έλληνες και πολλές γενιές να δακρύσουν από τα γέλια και να αναγνωρίσουν το πηγαίο χιούμορ του. Καλησπέρα μη φοβάστε κύριε Τραμπάκουλα. Καλησπέρα σας. Περάστε. Περάστε. Περασμένος είμαι. Το βλέπω κύριε Τραμπάκουλα. Ελάτε όμως πιο κοντά μου. Ελάμε. Όχι ελάμε. Ελάτε. 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 Κι άλλο. Ασφαλώς. Ελάτε. Τι είναι εδώ μέσα, μετακινηστή, για πράγματα βλέπω εδώ. Φώτα, εδώ με στραβώσαν τα μάτια μου όλα αυτά. Τι είναι εδώ, κουτιά. Κράμονται πράγματα, θάματα. Εδώ μέσα, κύριε Τραμπάκουλα, είναι το στούντιο. Ορίστε. Λέω, εδώ μέσα είναι το στούντιο. Αυτό είναι που λένε το στούντιο. Ναι, όχι στούδιο, στούντιο. Κι εγώ τι λέω, στούδιο. Ντου, κύριε Τραμπάκουλα, ντου. Ντου λέω κι εγώ, δεν άκουσες, ντου. Ντου, άκουσες τώρα, ντου. Στούδιο. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη στη γενέτειρά του Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Ο δημοφιλής ηθοποιός γεννήθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης στις 7 Μαΐου του 1940 από φτωχή οικογένεια ποντίων προσφύγων, τον Νίκο και την Κυριακή Τριανταφυλλίδη. Εξαιτίας δυσμενών οικονομικών συνθήκων, οθήθηκε στην εργασία από την ηλικία των 5 χρόνων. Παράλληλα, φοιτούσε στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Καλαμαριάς και αργότερα στο 5ο Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή του στην βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη αλλάζει τη ζωή του, καθώς εκτός από το πρώτο βραβείο κερδίζει πρόταση του Οικονομίδη να τον ακολουθήσει στην Αθήνα. Πολυτάλαντος ο καλλιτέχνης. Και μοναδικός.
Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μετά την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Δευτέρας υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Το λεγόμενο, εδώ θέλω τη βοήθειά σου, Ειρήνη, Growth Strategy for the Future, δεν είναι απλώς ένα σχέδιο στο οποίο απαριθμούνται αναπτυξιακοί στόχοι. Είναι ένα συνολικό πλάνο το οποίο περιλαμβάνει αφενός τους σκοπούς στους επιμέρους τομείς του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθε και αφετέρου τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Αυτούς που δεν μπορούν να χωνέψουν ότι διασώσαμε τελικά τη ΔΕΗ, δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο για την μικρή ΔΕΗ. Στον τομέα της ενέργειας καταλήξαμε σε ρυθμίσεις που τελικά ενισχύουν το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα των εταιριών της ενέργειας. Την μείωση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων νόμε που θα συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της ΔΕΗ, ενώ παράλληλα βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον για επενδύσεις στον ενεργειακό κλάδο. Με τη μείωση της χρέωσης προμηθευτή, που και αυτό συνεισφέρει στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ, ενώ την ίδια στιγμή διατηρούνται αμετάβλητα τα τιμολόγια της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και τέλος, με την διατήρηση των δικτύων και των διεθνών συμμετοχών της ΔΕΠΑ σε δημόσιο έλεγχο, με παράλληλη διατήρηση της παρουσίας του δημοσίου και στην εμπορική δραστηριότητα. Τρίτον, καταλήξαμε σε σημαντικές ρυθμίσεις προς όφελος κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς συμφωνήθηκαν με μια μείωση της γραφειοκρατίας στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, στον οποίο επίσης εντάσσονται οι βεβαιωμένες οφειλές και του 2017. Όπως επίσης και το πλαίσιο που αφορά την περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας σε αρκετούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα στη μεταποίηση. Τέλος, ένα σημαντικό μέρος της τέταρτης αξιολόγησης περιλαμβάνει μια σειρά θετικών διατάξεων για την ενίσχυση της προσπάθειάς μας στον τομέα του κοινωνικού κράτους. Αρχικά, με την περαιτέρω ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας, που αφορούν κυρίως την ενίσχυση του προϋπολογισμού για την υγεία μέσω της αύξησης του επιπέδου του clawback, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, που θα αποτυπωθεί και στο μεσοπρόθεσμο. Αλλά και με την ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, με την επιδότηση μέρους του ενοικίου, αλλά και της δόσης στεγαστικού δανείου, συνολικού προϋπολογισμού 617 εκατομμυρίων από το 2019 και για κάθε έτος από εκεί και πέρα, που θα αφορά 1,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο θέμα, εκστρατεία σύνδεσης του τουρισμού με την κατανάλωση των τοπικών προϊόντων του κάθε τόπου, με στόχο οι τουρίστες της Ελλάδας να καταναλώνουν ελληνικά προϊόντα, ξεκίνησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποτυχία ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου, κ. Ζαφύρης, στα πλαίσια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, λίγο μετά την άφιξή του στο νησί, αναφέρθηκε εκτενώς στο φιλόδοξο εγχείρημα, παραθέτοντας σειρά στοιχείων, μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι τα 30 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο καταναλώνουν μόλις το 13% των ελληνικών προϊόντων, με τις τουριστικές επιχειρήσεις να βασίζονται κατά κύριο λόγο στις εισαγωγές. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ελληνικών προϊόντων, της τάξης του 13-15%. Άρα στηρίζουμε δηλαδή μια οικονομική δραστηριότητα με τεράστιες εισαγωγές. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια αυτό το ποσοστό να ανέβει, να πάει στο 30% και το 40%. Και αυτό θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να διασυνδεθούν με τον τουρισμό, ώστε να διακινούν εκεί τα προϊόντα τους. Δηλαδή η αγορά κάποιου που θέλει να διακινήσει τα προϊόντα είναι δίπλα, είναι μέσα στην Ελλάδα. Αρκεί να γίνει η διασύνδεση. Έγινε ένα σχέδιο αρχικά σε συνεργασία με όλους τους επιχειρηματικούς φορείς, δηλαδή το ξενοδοχειακό κινητήριο, το ΣΕΤ,
το ΣΕΒ, τις κλαδικές ενώσεις του ΣΕΒ, τις περιφερειακές ενώσεις, τα logistics και τα υπουργεία τα τρία που είναι αρμόδια, δηλαδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το κομμάτι της βιομηχανίας και ο τουρισμός, ούτως ώστε να κάνουμε μια δράση που να διασυνδέσει αυτά τα πράγματα. Έγινε ο πρώτος κύκλος, έγινε ένα σχέδιο δράσης και τώρα πάμε στο επόμενο στάδιο να δούμε ποιος θα το υλοποιήσει αυτό το σχέδιο. Διότι τα Υπουργεία δεν έχουν δομές μόνιμες που να στηρίξουν αυτό το πράγμα. Ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι να είναι ένας φορέας όπου να είναι το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας με αυξημένο βάρος, να είναι επισπεύδον σε αυτήν την ιστορία, διότι το δημόσιο θα έχει το θεσμικό ρόλο. Και είμαστε σε αυτή τη φάση που επισκεπτόμαστε μέρη της Ελλάδας, στα οποία υπάρχει δραστηριότητα, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να συζητήσουμε με τους ντόπιους για όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε μέσα στο σχέδιο, και ανθρώπους και ιδέες. Σε αυτή τη λογική έχουμε κάνει επισκέψεις στη Λέσβο, εγώ είμαι από τη Λέσβο, πληροφοριακά να σας πω, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στην Θεσσαλία, στην Αχαΐα κλπ. Και τώρα ήρθαμε και στη Χίο. Είχα μιλήσει με τον Δήμαρχο στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, μου είπε ότι κάνουν κάποια δράση να διασυνδέσουν τον τουρισμό με τον πολιτισμό. Εμείς είμαστε συμπληρωματικοί σε αυτό, διασυνδέουμε το προϊόν, όχι τις υπηρεσίες, με τον τουρισμό. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε μια συνάντηση το απόγευμα 6 ώρα με το επιμελητήριο, μια ευρεία συνάντηση με φορείς για να κουβεντιάσουμε πρακτικά θέματα πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πολύ σημαντική είναι και η προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε βέβαια τα αγροτικά μας, τα τοπικά μας προϊόντα. Την ελληνική γαστρονομία. Βέβαια. Να πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα τώρα, καλοί μας φίλοι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ασχοληθεί με το συνέδριο που είχε γίνει από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών στην Τήλο, με οικοδέσποινα βέβαια εκεί, την Δήμαρχο Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών ιδρύθηκε το 2007 από Δήμους Μικρών Ελληνικών Νησιών. Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και σκοπός της είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου των νησιών. Εμείς έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, τον κύριο Ελευθέριο Κεχαγιόγλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Όλο το Αιγαίο. Καλησπέρα σας. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο αυτό θα λέγω, και το Ιόνιο και η Λίμνη στα Γιάννενα και ο Αργοσαρονικός και οι Σποράδες. Έτσι ακριβώς. Σας μιλούμε δύο άτομα, η κυρία Χαλκίτη και η κυρία Ρέιση. Δεν ακούω καθόλου. Λοιπόν, να πούμε ότι θα θέλαμε λίγο να μας αναπτύξετε τον σκοπό που ιδρύθηκε αυτό το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, να ενημερωθεί και ο κόσμος για το τόσο σημαντικό έργο που κάνετε. Καταρχάς σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία μας δίνεται, ώστε οι αιγαιοπελαγοί της κατά βάση να έχουν μια ακόμη εικόνα περισσότερο για μας για τα μικρά νησιά. Εμείς ιδρυθήκαμε με σκοπό, παρόλα τα προβλήματα που είχαν τα μικρά νησιά το 2007, με τη λογική πως μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τον δήμαρχο, αν θέλετε, ενός μικρού νησιού, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να μπορεί να σηκώσει λίγο το κεφάλι περισσότερο για την κεντρική διοίκηση τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθήσαμε το μοντέλο που έχουν οι παρόμοιοι φορείς και εμάς στη Βόρεια Ευρώπη. Είμαστε στον 10ο χρόνο λειτουργία μας και νομίζουμε ότι έχουμε αρχίσει σιγά σιγά τα αποτελέσματά μας να τα ζει ο μικρό νησιό της. Σε ποια επίπεδα μπορείτε να προσφέρετε βοήθεια στα μικρά νησιά, κύριε Πρόεδρε? Σε οποιοδήποτε πρόβλημα μας ζητηθεί, επικουρικά τουλάχιστον να στηρίξουμε ένα μικρό νησί. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση ότι μιλάμε για μικρά νησιά και όχι μικρούς νησιωτικούς δήμους, γιατί έχουμε και κάποια μικρά νησιά τα οποία ανήκουν σε μεγαλύτερο νησιωτικό δήμο. Μιλάμε λοιπόν για τις μικρονησιωτικές κοινωνίες. Στους τομείς όπου μας ζητείτε βοήθεια είναι περισσότερο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του ανθρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου, με όλες τις παραμέτρους. Έχει να κάνει με το περιβάλλον, με τις μεταφορές, με την επιχειρηματικότητα, με την υγεία κλπ. Δίνεται μεγάλη βάση στην επιχειρηματικότητα από ό,τι έχουμε διαβάσει και αυτό το κάνετε μέσω προγραμμάτων, δηλαδή τους βοηθάτε μέσω διαφόρων προγραμμάτων να αναπτυχθούν επιχειρηματικά. Να σας πω, δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη λύση πέρα από την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ώστε να καθιστούν βιώσιμα τα ελληνικά μικρά νησιά. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη τη Ευρώπη στα μικρά νησιά, διαθέτουμε τα καλύτερα διαμάντια και όσες φορές επιχείρησε ακόμα και η πατρίδα μας να τα κρατήσει ζωντανά μέσα από επιδοματική πολιτική, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Ο μόνος στόχος είναι λοιπόν να δώσει η κάθε κεντρική εξουσία τη δυνατότητα να αναπτυχθούν επιχειρηματικά τα μικρά νησιά
Και βρισκόμαστε και στην ευχάριστη θέση, να σας δώσω και την είδηση σε λίγες μέρες ανακοινώσει στο Υπουργείο, ότι σύντομα θα είναι στον αέρα και το πρώτο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ που αφορά την επιχειρηματικότητα, ειδικά και μόνο στα μικρά νησιά. Ένα πρόγραμμα ανοιχτό, το οποίο κάθε πρόσωπο που θα μπαίνει μέσα τα αξιολογείται και τα χρηματοδοτείται. Μάλιστα, πολύ σημαντικό και θα θέλαμε να μας στείλετε ενημέρωση έτσι, στο mail. Με πολύ μεγάλη μας χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Για πείτε μας λίγο, η έδρα σας πού βρίσκεται? Η έδρα μας είναι στην Ύδρα και μπορεί να αλλάζει σε κάθε αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μας η έδρα να ακολουθεί την έδρα του Προέδρου και διαθέτουμε και γραφεία στην Ερμού για να είμαστε πολύ κοντά στα Υπουργεία. Παράλληλα, έχουμε πάρει μια απόφαση και ανοίγουμε το επόμενο διάστημα τα δύο πρώτα γραφεία μας, το ένα στο Ιόνιο στην Ιθάκη και το δεύτερο στο Αιγαίο στην Τήλο φυσικά. Μάλιστα, είστε και εσείς Ιδραίος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Γέννημα θρέμα, ναι. Ωραία, νησιώτης λοιπόν, οπότε... Γνωρίζετε τα προβλήματα της νησιωτικότητας που δημιουργούνται. Ξέρετε, έτσι, να σας πω κάτι από πάνω από αυτό. Οι περισσότεροι πατριώτες μας έχουν λάθος εικόνα. Ποιος θα φανταζόταν ότι το 2017, παραδείγματος χάρη και το 2016, τη μεγαλύτερη ζημιά σε θέματα ακτοπλοείας την έπαθε η Ύδρα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα νησί με πρώτη-τελευταία απογραφή τους 3.400 κάτοικους, σήμερα στην τελευταία απογραφή βγήκαν 1.900. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του έργου που έχουμε, όχι μόνο εμείς αλλά και οι κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι να δώσουμε στον συμπατριώτη μας να έχει μια καθαρή και σημερινή εικόνα για τα προβλήματα που έχουν τα μικρά νησιά. Δεν είναι ξαπλώστρες μόνο το καλοκαίρι, αλλά είναι και ο χειμώνας πάνω στα νησιά. Δεν ξέρω, Νίκη, έχεις κάτι να ρωτήσεις στον κύριο Ευελπιστείτε πρόεδρο. Ότι θα αποτελέσουν τα μικρά νησιά πυλώνες ανάπτυξης, έτσι, κύριε Κεχαγιόγλου. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να έχουμε το θεμητό αποτέλεσμα στη χώρα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι εντελώς διαφορετικά να προωθούμε τη Ρόδο ως τουριστικό προϊόν και εντελώς διαφορετικά να λέμε έχουμε τη Ρόδο και τη Χάλκη και την Ίσυρο και τη Σίμη και την Τήλο. Αυτό προσβεύουμε εμείς. Ότι τα μικρά διαμάντια προσθέτουν, δίνουν υπεραξία στους μεγάλους, αν θέλετε, τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Πιστεύετε ότι τα αναπτυξιακά συνέδρια τα οποία έτσι συγκροτούνται κατά διαστήματα έχουν όφελος προς αυτή την κατεύθυνση? Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, όλοι θα κρυφθούν από το αποτέλεσμα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή κατέβηκαν οι υπουργοί και μίλησαν. Μπορώ να πω, επειδή τα παρακολούθησα, ότι περισσότερο μιλούσε η κεντρική εξουσία και άκουγε η τοπική πολιτεία. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή να συμβαίνει και το ανάποδο, αλλά πάνω απ' όλα θέλω αυτό το στίχημα που έβαλε και ο Πρωθυπουργός σε ένα χρόνο δύο να δούμε τι από αυτά έχουν υλοποιηθεί. Οπότε θα βάλετε και εσείς το χεράκι σας και οι δήμαρχοι περισσότερο να δραστηριοποιηθούν και να ακούγονται περισσότερο, έτσι. Να είστε βέβαιοι ότι δεν τους αφήνουμε καθόλου ήσυχους και πολλές φορές γινόμαστε ενοχλητικοί να τους υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις τους. Καλά θα κάνετε. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, θα ήθελα λίγο να εξειδικεύσουμε το πώς μπορείτε να προσφέρετε βοήθεια στις μικρές αυτές κοινωνίες, νησιωτικές κοινωνίες. Ναι. Δηλαδή, τι γίνεται, παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, δεν μπορεί κάποιος να προχωρήσει ένα έργο? Τι, με ποιον τρόπο να καταλάβουμε ακριβώς απευθύνονται σε εσάς και στη συνέχεια αναλαμβάνετε να τους στηρίξετε? Τα έχουμε δει όλα τα σενάρια. Έτσι, Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Καταρχάς, εμείς σαν δίκτυο θεσμικά συμμετέχουμε στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, που σημαίνει στο θέμα της ακτοπλοίωσης έχουμε λόγο, άποψη και ψήφο. Συμμετέχουμε στην ομάδα διοίκηση έργου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου. Άρα, όποιο μικρό νησί έχει πρόβλημα στα έργα που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου, είμαστε εκεί για να μπορούμε να βοηθήσουμε. Σπέρνουμε αγκαλιά εκπροσώπους των νησιών και τους πηγαίνουμε στα διάφορα συναρμόδια υπουργεία να βρούμε μια λύση. Συμμετέχουμε σε επιτροπές παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, όπου εκεί καταθέτουμε την άποψη των μικρών νησιών και πώς είναι δυνατόν κάποια προγράμματα που ανακοινώνονται να φωτογραφίζουν λίγο και τις ανάγκες που έχουν τα μικρά νησιά. Κάνουμε παρεμβάσεις σε επίπεδο ακόμα και γραφείου Πρωθυπουργού, γενικά σε θέματα οριζόντιας πολιτικής και βέβαια έχουμε και μια μεριά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε και την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, όπου μέσα από τις γενικές διευθύνσεις των Βρυξελών πετυχαίνουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την καλυτέρευση της ζωής στα μικρά νησιά στην πατρίδα μας. Μάλιστα, πολύ σημαντικό το έργο και πολύ μεγάλη ευθύνη. Κύριε Πρόεδρε, είστε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Πώς στηρίζεστε οικονομικά? Οικονομικά, δόξα τω Θεώ, δεν πάμε καλά. Η στήριξη είναι σχεδόν αποκλειστικά από τους Δήμους μας. Ο κάθε ένας Δήμος έχει μια ετήσια συνδρομή και με αυτά, ανάλογα με το τι χρήματα μαζεύουμε, ανάλογα και χαλάμε. Ανάλογα κινείστε. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε προπολογισμό ούτε επίσημο για να καταλάβετε τι γίνεται. Τα πιο πολλά γίνεται από τις τσέπες μας. Δεν έχουμε πληρώσει ποτέ κανενός δημάρχου τη μεταφορά του από ένα νησί σε κάτι άλλο. Και με τα πολύ χίλια ζόρια, κάποια στιγμή στα συνέδρια μπορούμε να καλύψουμε έναν ύπνο.
Οπότε θα μπορούσατε να κάνετε και περισσότερα πράγματα, αλλά δυστυχώς αναγκαστικά περιορίζεστε. Σας ευχαριστώ που το λέτε εσείς για να με φαίνεται ότι το ζητάω εγώ. Είναι ένα από τα παράπονά μας. Η απάντηση ότι είναι δύσκολη καιρή κλπ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να το σηκώσουμε στα πρώτη προτεραιότητα. Προτιμούμε να ταλαιπωρούμαστε ακόμα λίγο και ό,τι υπάρχει να δίνεται στα μικρά νησιά κατευθείαν. Οπότε η συνεργασία με τους κατατόπους δήμους είναι άμεση και συνεχής, έτσι. Δεν θα μπορούσε διαφορετικά. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να στηρίζουμε επικουρικά τους δήμους. Δηλαδή τις μικροσχετικές κοινωνίες, δηλαδή το Δήμο, δηλαδή το Δήμαρχο. Με το Δήμαρχο είμαστε αγκαζές συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Ναι, πράγματι το έχουμε διαπιστώσει από διάφορα σχόλια. Ξέρετε, παίρνουμε και εμείς τις πληροφορίες μας μετά το συνέδριο της Τύλου. Είχαμε επαφές με κάποιους που ήταν εκεί, που συμμετείχαν. Και ακούσαμε τα καλύτερα και δεν το λέμε, δεν έχουμε κάποιο λόγο να σας... Κοιτάξτε, έτσι, δεν θα σας πω ευχαριστώ για τα καλύτερα, γιατί οι ίδιοι τα υλοποιούμε. Δεν είναι να τα πει ο ένας τον άλλον. Είναι, έτσι. Έχει μια ανάγκη ο Δήμος, έλα εδώ που είσαι, πάμε, τρέχουμε, αυτό κάνουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε, έτσι, δεν υπάρχει δική μου και δική τους πίτα. Είναι, όλοι έχουμε στο μυαλό μας το νησί. Κυριολεκτικά παίρνετε αγκαζέ, να πούμε, τον καθένα, έτσι, και τρέχετε παρέα. Σας ευχαριστούμε. Αλλά και αυτός μας παίρνει αγκαζέ, όχι μόνο εμείς. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, το ταμπεραμέντο, η εξυπνάδα, έτσι, η σπιθάδα του νησιού, τι φαίνεται. Κύριε Πρόεδρε, με αναγκάζετε, μας αναγκάζετε τώρα να σας τα πούμε αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε νησιώτες, έτσι δεν είναι. Κρατάμε όσο μπορούμε χαμηλά τον πύχη, αλλά είμαστε νησιώτες. Και να επαναφέρετε τους Ιδραίους που έφυγαν, να τους επαναφέρετε στο νησί σας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και με καίει και σαν Ιδραίο, περισσότερα από όλα. Θα είμαστε σε επαφή λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για όποιες εξελίξεις έχουμε και περιμένουμε στο email του σταθμού μας για τα νέα που μας είπατε πριν περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ενημερώνουμε τακτικά. Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις. Ατσίδα νίκη ο κύριος Πρόεδρος, έτσι. Ατσίδα. Σπίρτο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.